το κίνημα αλλαγής. Ναι. Δεν ενημερωμένοι οι ανεξάρτητοι Έλληνες για την συμφωνία. Δεν ενημερωμένοι η Νέα Δημοκρατία. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι ενημερωμένοι. Θέλω να σας δώσω πρώτα μία εικόνα, μία σαφή εικόνα αυτή που έχει ο κόσμος για την άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Ο συγχωρεμένος ο Μητσοτάκης προδόθηκε από τον Σαμαρά γιατί ήθελε τη λέξη Λαβομακεδονία. Σαμαράς δεν ήθελε τη λέξη Μακεδονία. Η αδερφή του κυρίου, η κόρη του κυρίου Μητσοτάκη ήθελε τη σύνδετη ονομασία. Με την οποία διαφωνεί ο αδερφός της, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μέχρι τις 9 Γενάρη στη Βουλή ήθελε τη σύνθετη ονομασία, αλλά τώρα θέλει τη λέξη Μακεδονία. Συμφωνεί τώρα με τους Ανέλ και τον κύριο Καμένο, ο οποίος δεν θέλει την λέξη Μακεδονία και ζητάει την πτώση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προτείνει σύνθετη ονομασία, με την οποία δεν είναι απολύτως σίγουρο ότι διαφωνεί ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς στο χωριό μας, κύριε Παπαδάκη, πώς το λέμε αυτό? Στο σακούλι και στον πάτο από το ποτάμι. Μου επιτρέπετε μια παρένθεση. Απαντώ στην ερώτησή σας. Σε αυτό το πάζλ. Σε αυτό το πάζλ των απόψεων. Σε αυτό το πάζλ των απόψεων είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε ότι κι εσείς ως κυβέρνηση συνεργαζόσαστε με ένα κόμμα το οποίο ούτε για σύνθετη ονομασία μιλάει, ούτε για Σλοβομακεδονία μιλάει, μιλάει για ονομασία που δεν θα έχει καθόλου το Μακεδονία. Δηλαδή, να δούμε και τα ενίκο. Απαντώ ευθέως στον κόσμο. Και λέω το εξής. Ο κόσμος, ο οποίος έχει τις απόψεις απολύτως σεβαστές, δεν βάζω ούτε μία μισή κατηγορία στον κόσμο. Ο κόσμος είναι ελεύθερος να πιστεύει και να έχει τις απόψεις του. Λέω, ήξερε ο κόσμος ότι όλος ο κόσμος τη λέει Μακεδονία. Το ξέρει μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Ήξερε ο κόσμος ότι δεν υπήρχε έργα όμνες μέχρι σήμερα. Το ξέρει ο κόσμος. Ήξερε ο κόσμος ότι, για παράδειγμα, δεν υπήρχε η απόφαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ξέρει ο κόσμος ότι επί Τσίπρα φεύγουν τα αγάλματα και οι αλληλοτροπισμοί. Το γνωρίζει ο κόσμος. Για να λέμε τα πράγματα. Και εσείς γνωρίζετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας διαφωνεί με τον όνομα. Το σέβομαι απόλυτα. Λέω όμως το εξής. Είναι μια δύσκολη συμφωνία. Τους είναι μια συμφωνία. Είναι μια συμφωνία συμβιβασμού η οποία δίνει στη χώρα τρία πράγματα, κύριε Παπαδάκη, και δεν καθυστερώ περισσότερο την κουβέντα. Πρώτον, ναι, γιατί θέλω να κάνω και ερωτήσεις. Αναδεικνύει να κάνω στο στέλνει, κύριε Κοραή. Αναδεικνύει τη χώρα μας ως ηγέτη δύναμη. Δεύτερον, ηρεμεί την κατάσταση. Φέρει την ειρήνη στην περιοχή. Αναπτύσσουμε σχέσεις με τη χώρα. Διασφαλίζουμε πρωτίστως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τα εθνικά μας δίκαια. Τα διασφαλίζουμε. Περιμένω λοιπόν να ακούσει ο κόσμος από τη Νέα Δημοκρατία απόψεις. Όχι άρες μάρες του κουνάρες. Ερώτηση. Ξέρω ότι δεν θα κάνω στον κύριο Βέτα. Καταρχήν παραποιείτε κάποια πράγματα. Η κυβέρνηση Καραμαλή. Κύριε Κοραή, μόνο Βέτα. Πάμε στο τώρα, Χριστίνα. Στα παραπολιτικά δύο μήνες πριν, πολύ πριν τη συμφωνία, ότι η κυβέρνηση Καραμαλή συζητούσε αμετάφραστη Γιάννης Βαλινάκης. Ο οποίος ήταν και παραμένει και στενός φίλος του. Πάμε στο τώρα, Χριστίνα. Όπως ήταν. Ο ελληνικός λαός έμαθε ότι τους δώσαμε μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνικότητα. Δεν είχαμε δώσει πριν. Στο τώρα, Χριστίνα. Εσείς λοιπόν, η συμφωνία στην οποία καταλήξατε ήταν ότι εμείς οι Έλληνες θα τους λέμε Σερβένα Μακεδόνια και όλοι οι άλλοι θα τους λένε όλος ο άλλος κόσμος Μακεδονίας. Ποια είναι η εθνική Κοραή, επιτυχία την οποία θα ήταν έχετε καλό, επιτυχία, θα επειδή μπαίνει μπροστά ξέρω, τον όρο. Δεν ξέρω, θα είχατε ξέρω. Σας λένε με λίγα λόγια, κύριε Βέτα, για να συμπληρώσω το ερώτημα, επειδή έχω και πολλά θέματα, ότι δεν πρόκειται περί σύνθετης ονομασίας, αλλά περί διπλής ονομασίας. Διπλή ονομασία είναι. Είναι μια αυθαίρετη άποψη της κυρίας Κοραή. Ο κόσμος όλος το... Να απαντήσω, να απαντήσω, να απαντήσω, να απαντήσω, κύριε Κοραή. Επιτρέψτε μου να δώσω την απάντησή μου. Όλος ο κόσμος το έχει τούπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Μακεδόνες φωνάζουν και πάμε να το πάρουμε πίσω. Πάμε να το πάρουμε πίσω με μια ακόμη λέξη. Το νομιμοποιείτε πλέον. Με τη Σέδερ να κάνετε λάθος. Το νομιμοποιείτε με τη σφραγίδα. Όσοι 25 χρόνια κάναν πως δεν καταλαβαίναν. Πως είχαμε αποδεχθεί εμείς η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι προφανώς, ακούστε, είχαμε εμείς αποδεχθεί Όχι πάνω μου όλοι. Άλλωστε, για εθνικές, δεν μπορούν να μιλούν οι ετοιμένοι, κύριε Κεραυλού. Για εθνικές νίκες, οι ετοιμένοι δεν μιλούν. Διακοπή για να ηρεμήσουμε και θα επιστρέψουμε. Μια μικρή διακοπή.